αυγά. Φανταστική πηγή πρωτεΐνης και ταυτόχρονα πηγή άγχους για εμένα σε αυτό το βίντεο. Το σημερινό παιχνίδι λέγεται El Steals Egg. Μου το στείλατε αρκετοί. Έγινε γνωστό μέσω ενός reel και έχει να κάνει με ένα αυγό. Πατάω play. Είμαι εγώ εδώ. Τα χέρια μου είναι δεμένα. Τα βλέπετε. Αυτό επίσης το δρεπάνι δεν μ' αρέσει. Είναι στην ευθεία των χεριών μου. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το πάρω. Όχι, μου λέει. Όχι. Αυτό εδώ. Όχι. Ωραία, πάω στο αυγό. Όχι. Τι θες από μένα, παιδί. Α! Λειτουργώ ακόμα. Απλά δεν έχω χέρια. Έχω χέρια. Αλλά δεν μου ανήκουν πια. Είναι εκεί πέρα στο τραπέζι. Ανήκουν στο τραπέζι. Εδώ τι να κάνω τώρα. Μπορώ να κουνηθώ. Α, μπορώ να κουνηθώ. Μπορώ να πάω εδώ. Λοιπόν, α ίσον 1, β ίσον 2, παιδιά. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, το λέω. Λοιπόν, μπορώ να φύγω κάπως. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να μην κόψω τα χέρια μου. Αυτό δηλαδή λέμε. Το ξανά έκανα, παιδιά. Δεξί κλικ αν πατήσω. Εκεί δεν λέει. Λέει die. Ωραία, πατάω δεξί κλικ. Ωραία, παιδιά, αυτή είναι η φάση μου τώρα, εντάξει. Α, και μετράει αυτό εκεί. Και εγώ πώς θα πρέπει να κάνω. Άπειρα. Ωραία, είναι ένα αυγό που χοροπηδάει, αυτό είναι. Αν το αυγό πεθάνει, πεθαίνω κι εγώ. Πώς πεθαίνει αυγό, θα μου πείτε, δεν ξέρω, παιδιά. Όταν τηγανίζει τα αυγά, σκοτώνεται αυγά. Αυτό κάνετε τυπικά. Αυτό μας λέει το παιχνίδι. Δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες, έτσι είναι. Επίσης, αυτό νιώθω ότι πάει λίγο. Τι γίνεται πίσω μου, τι γίνεται πίσω μου, πίσω μου. Υπάρχουν κότες. Πίσω μου, δεν μπορώ να κοιτάξω πίσω μου αυτή τη στιγμή όμως, παιδιά. Γιατί η ζωή μου. Οκ, έγινε. Να το πάρω αυτό. Φάμε μια πάλι. Θα αφήσω. Την ψυχή μου εδώ πέρα. Δεν θα πεθάνω εγώ. Ούτε τα αυγό. Γιατί αν πεθάνω τα αυγό, πεθαίνω και εγώ, καταλάβατε. Θεωρώ εγώ ότι υπάρχουν αριστερά μου και δεξιά μου πράγματα. Αυτά εγώ θα πρέπει να τα κάνω κάτι σε κάποια φάση. Σε ποια φάση δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω γιατί αυτή τη στιγμή παγιδευμένος εδώ. Μια κότα πέρασα μπροστά. Αυτό δεν το περίμενα, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ παίζω horror game, τέτοιο jumpscare δεν έχω φάει. Εδώ ήμουν απίστευτα συγκεντρωμένο. Είμαι σε φάση, όχι κότα, θα τα καταστρέψω όλα. Και τα καταστρέψω. Λοιπόν, όλα εννοώντας τη ζωή μου. Πάμε πάλι. Δεν μπορώ να το πιάσω. Όχι. Δεν έχω παίξει πιο συναρπαστικό πράγμα στη ζωή μου. Game of the... Ρε, πρέπει να σταματήσω να σπάω... Μπορώ να προλάβω να κάνω κάτι. Να πάρω την καραμπίνα, δεν ξέρω. Και θα μου πεις πώς θα την πιάσεις την καραμπίνα, Γιάννη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω κάνει ρεκόρ αρχικά. Αρχικά έχω κάνει ρεκόρ. Θα συμβεί κάτι. Παιδιά, αλήθεια, νομίζω ότι πλέον έχω αφιερώσει τη ζωή μου εδώ πέρα. Δεν... Νο, αυτή είναι η ζωή μου πλέον. Δεν ξέρω ότι είχα κάποιους στόχους για τη ζωή μου. Αυτοί ακυρώθηκαν. Ωραία, κότα δεν. Είμαι μια χαρά. Το έχω ξαναζήσει αυτό. Βέβαια, τώρα εδώ πέρασε η κότα. Τι άλλο μπορεί να συμβεί. Είναι ένα. Όχι, όχι, όχι. Προλαβαίνω. Έκοψα τα χέρια μου. Μπορώ να φύγω. Δεν ξέρω τι να κάνω εκεί. Ένα ε, C2G, C3G. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό. Καταλάβω, έκοψα τα χέρια μου το μεταξύ. Ωραία. Μπορώ χωρίς χέρια να. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κάποιος γρίφος, νιώθω. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Τι ρίξαμε κάτω. Μπορείτε να ηρεμήσετε εσείς. Θα βγει ο άλλος με το τσεκούρι τώρα. Δεν θέλω, άσε με. Εντάξει, οκ. Εν τω μεταξύ νιώθω, ρε παιδιά, ότι προπονώ αυτό το αυγό για τους Ολυμπιακούς. Φάση έχω το αυγό εδώ πέρα και κάνει σκινάκι. Δεν ξέρω, πυγμαχία. Θα κάνει πυγμαχία αυτό το αυγό ή κάτι. Δεν ξέρω. Το προτιμάω για το Πάσχα. Τσουγκριστεί μετά, αλλά αυγά τα διαλύσει όλα, ξέρω. Ωραία, κάτω πετά στον τοίχο, πάει ο τοίχο. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Τόση γυμναστική δεν έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Εν τω μεταξύ νιώθω ότι αυτό πάει πιο γρήγορα. Δεν βοηθάει η κότα, ρε φίλε. Μου κόβει την όραση εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είμαι στα 31. Νιώθω ιδιαίτερη ανασφάλεια με τις κότες γύρω μου. Ωραία, μία. Δεν γίνεται, ρε. Μου ήρθε μια κότα. Τι να κάνω. Πάω να φύγω, πάω να φύγω. Σήκω. Δεν πρόλαβα. Μου ήρθε μία με στα μούτρα. Αυτή που με σκοτώνει. Έχω αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε αυτό το παιχνίδι από όσο θα έπρεπε. Ναι. Είμαι όμως αποφασισμένος να δω τι σκατά έχει αυτό το παιχνίδι. Επίσης, ναι. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στο λεγόμενο zone αυτή τη στιγμή, εντάξει. Τύπου, ό,τι και να γίνει δεν κάνω. Οκ, κότα, σε περίμενα. Παραλίγο εδώ να γίνει το κακό. Δεν ξέρω αν είμαι ηλίθιος αυτή τη στιγμή, που μάλλον είμαι, ή αν όντως θα γίνει κάτι σε κάποια φάση. Και αυτή η κότα πήγε κάπου, γύρισε. Εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό το πράγμα, τα βγω. Δεν ξέρω που θα μας βγάλει αυτό. Μπορεί πουθενά, μπορεί κάπου. Λοιπόν, όταν φτάσω τριψήφιο και μετά, θα αρχίζω να ανησυχώ. Κυρίως για εμένα, όχι για το τι θα γίνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι δευτερεύον, ρε παιδί μου. Αρχίζω και ανησυχώ για εμένα πλέον και το. Πήγε απλά πιο γρήγορα τώρα. Στα 50 ήτανε. Όσο ζεις μαθαίνεις, παιδιά, εντάξει. Όσο ζεις μαθαίνεις. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, τόση ώρα που είμαι εδώ πέρα, αρχίζω και νιώθω οικία με τις κότες, παιδιά. Ξέρω, αν δεν δουλέψω στο YouTube, μπορώ να γίνω αγρότης πλέον, κτηνοτρόφος, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Θα νιώθω πολύ ok. Το που δεν νιώθω ok είναι με το αυγό εδώ πέρα που νιώθω ότι με έχει προδώσει, ρε παιδί μου. Με πρόδωσε τα 50, παιδιά, τα οποία είναι κοντά. Ωραία, μην το πολύ μελετάω, αλλά είναι κοντά τα 50. 48, 49, 50. Λοιπόν, τώρα πάει ξεκάθαρα πιο γρήγορα και έχω παρέα μια κότα. Η οποία ήταν εκεί, ξέρω, θα χάσω. Ήταν, σου δίνω 3 ευκαιρίες, φίλε μου. Και είχε δίκιο κότα, ξέρω εγώ. Φτάσει. Ο εγκέφαλός είναι τόσο και ήξερε. Δεν ξέρω, αν φτάσετε σε αυτό το σημείο του βίντεο, μπράβο. Πώς θα που βλέπετε ένα βίντεο με κάποιον που παίζει ένα παιχνίδι με ένα αυγό που κάνει σκηνάκι. Ψυχαγωγικό, αρκετά. Είναι μια απάντηση στην κουλτούρα του TikTok που θέλει γρήγορα βίντεο με μοντάζ και. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια απάντηση αυτό το παιχνίδι. Κάποιοι τη βρίξουν με ASMR. Μπορεί να είναι το ASMR του, να βλέπουν ένα αυγό να χοροπηδάει. Δεν κρίνουμε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν κρίνουμε. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ κοντά. Θα ξανάρθει κοντά εδώ να κάτσει. Για να δούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, πρέπει να. Δεν θα μιλάω, εντάξει. Δεν θα μιλάω. Απλά. Οκ, μου επιτέθηκε. Δεν μου επιτέθηκε αυτή η κότα, μου επιτέθηκε μια άλλη. Πού είναι καν αυτή η κότα? Πού είναι? Είναι εκεί πάνω και κάθεται και με κοιτάει. Οκ, έκοψε τα χέρια μου. Οκ, έκοψε τα χέρια μου. Θέλω να κοιτάξω τα πόσα είμαι, αλλά δεν μπορώ. Είμαι πολύ αφοσιωμένο στο να μην χάσω τη ζωή μου και αυτό το αυγό. Γιατί αυτά πάνε μαζί από ό,τι φαίνεται. Ωραία, κάτι θα με πεταχτεί τώρα. Μια κότα, κάτι. Πρέπει να είμαι έτοιμο. Βγαίνει λε και είμαι στο σο, αλλά ο Τζίξο είναι κότα. Αυτό συμβαίνει. Ωραία, πιάσαμε τα 100. Ένα καθρέφτη τώρα. Οκ, μου βγάλε ε συν G συν G. Και ήθελα να δω πως είμαι, παιδιά. Τι να κάνω, ανθρώπινη περιέργεια. Έπαιξε το παιχνίδι. Με τα συναισθήματά μου έπαιξε. Εντάξει, έφτασα 100. Ήθελα να δω πως είμαι. Είμαι κάπως. Δεν κατάφερα να δω πολλά. Αλλά μου είπε ε συν G συν G. Εδώ είναι ένα ε συν 2G συν 3G. Egg δηλαδή. Το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν βγάζει εσά. Ένα ε συν 2G συν 3G. Είναι κάποιο αριθμό που πρέπει να φτάσω για να πάρω την καραμπίνα. Και τι να την κάνω την καραμπίνα μου, λες κότα. Τι να την κάνω, δεν είναι τα χέρια μου δεμένα. Λοιπόν, δεν θα τα παρατήσω έτσι απλά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ωραία, παίζει και να μην γίνει τίποτα βέβαια έτσι με το παιχνίδι. Δηλαδή, ας είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αποφασισμένος. Αν το παιχνίδι έχει αποφασίσει ότι δεν γίνεται τίποτα, όσο αποφασισμένος θα είμαι εγώ, δεν θα γίνει τίποτα. Όπως και να έχει. Ωραία, η ερώτηση τώρα είναι στις πόσες φορές τρελαίνομαι. Πόσες φορές απλά τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Γιατί πλέον σίγουρα θα το βλέπω στον ύπνο μου, ρε παιδί μου. Αυτό είναι σίγουρο. Θα βλέπω, ξέρω, αυγά, δεν ξέρω κάτι. Αυγά με πόδια και χέρια να μου επιτίθονται. Ή κότες, μπορεί και κότες. Αλλά αυτό να σταματήσω, α πούμε, να μένει στις 3.000, να σταματήσω 2.900, να είμαι λίγο safe αυτό. Μου κοντεύω τα 50 παρόλα αυτά. Ωραία, είμαι σχεδόν πάλι στα 100 και αρχίζω και ανησυχώ. Ωραία, έπεσε ο καθρέφτης, τον αγνώ. Εντάξει, δεν με νοιάζει τι έχει ο καθρέφτης. Εμένα έχει, εντάξει, είμαι εγώ. Δεν μπορώ να το κοιτάξω αυτή τη στιγμή. Θα το δω στο μοντάζ. Είναι ok. Δεν το κοιτάξω τώρα. Ξέρετε τι έγινε? Είδατε που βγάλε ένα χεράκι? Δεν πατήθηκε το κλικ γιατί το παιχνίδι κατάλαβε ότι εγώ ήθελα να πιάσω το αυγό. Παίζω μισή ώρα παίζω αυτό το παιχνίδι εδώ. Ξέρω πόση ώρα είναι αυτό το βίντεο. Εγώ παίζω μισή ώρα, κανονική μισή ώρα παίζω αυτό το παιχνίδι εδώ. Ωραία, δεν μπορώ να δω στα πόσα είμαι. Υποθέτω σε λίγο έρχεται το καθρέφτη και είμαι στα 100. Και δεν ξέρω πόσα πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να κάνω κάποια, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορεί να τερματίζει στα 1000. Δεν μπορώ να κάνω 1000, παιδιά, εντάξει. Δεν έχω τόση υπομονή. Επίσης με είχε πιάσει μια φαγούρα, εντάξει. Λοιπόν, είμαι πάλι στα 50. Ως τα 100 είναι περίπατος, εντάξει. Λοιπόν, είμαι και πάλι στα 100, εντάξει. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, δεν ξαναμιλάω, ωραία. Αλήθεια. Απλά θα παίζω πλέον. Δεν κάνω καν βίντεο. Πλέον το έχω πάρει προσωπικά. Απλά θα παίζω. Αυτό. Αυτή είναι η φάση μου. Είναι προσωπικό πλέον. Με τα αυγό. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Παιδιά, νίκησα. Και όντως δεν μίλαγα. Ωραία. Έχω τα χέρια μου. Οπότε φαίνεται πρέπει να χρησιμοποιήσω το 100% του κεφάλι μου. Λοιπόν, μπορώ να πάρω αυτό το αυγό να το σπάσω τώρα που έχω τα χέρια. Ωραία, θα πάρω αυτό. Σκοτώσω αυτήν την κότα. Δεν μπορώ να πυροβολήσω. Αυτό τι κάνει? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αισθάνομαι προδομένος. Λοιπόν, παιδιά, σκέφτηκα εδώ πέρα κάτι. Γιατί τόση ώρα έχει γίνει μελέτα το μυαλό μου. Εντάξει, λοιπόν. Οκ, ήρθε αυτός. Παρόλα αυτά, στον τοίχο λέει α ίσον 1, β ίσον 2. Άρα, αν υποθέσουμε ότι το είναι το 5ο γράμμα, αυτό είναι 5. 1 επί 5, 5. Το G είναι το 7ο. Ωραία, άρα 5 και 14 και 21 κάνει 40. Επίσης, ο καθρέφτης γράφει σε κάποια φάση αυτό, αλλά χωρίς τους αριθμούς. Άρα είναι 5 και 7, 12 και 7, 19. Και λέω τώρα εγώ, μήπως το 19 και το 40 κάνουν κάτι. Ωραία, στο 150 νικάω. Δεν ξέρω γιατί νικάω, αλλά νικάω, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω τι κάνω. Εδώ έχασα, ναι. Ωραία, το 19 δεν κάνει κάτι. Αν πατήσω, λοιπόν, δεν έχω πολλές επιλογές. Μπορώ να πατήσω ή να σκάσει το αυγό στο 19 ή να πατήσω το αριστερό κλικ. Κάτι θα δούμε. Και αν δεν γίνει κάτι, απλά τρελαίνομαι, εντάξει. Μπορεί να είναι αυτό το βίντεο που τρελαίνομαι. Μπορεί, δεν ξέρω, παρόλα αυτά. 19. Πάτσα αριστερό κλικ. Ωραία, στο 19 έγινε κάτι διαφορετικό. Γιατί πάτησα αριστερό κλικ, ήρθε και με σκότωσε. Στο 40. Ελπίζω να μην γίνει πάλι το ίδιο, γιατί απλά θα χάσω χρόνο. Παρ' όλα αυτά, πάμε. Θα φτάσω στο 40. Θα φτάσω στο 40 και θα πατήσω αριστερό κλικ. Είναι κάτι. Κάτι βρήκα εγώ εδώ πέρα. Είμαι χαρούμενος. 39. 40. Δεν πήγε ποτέ 40, έτσι. Δεν πήγε απλά ποτέ 40. Αυτό. Μπορώ να φύγω. Μπορώ να φύγω. Θέλω να φύγω. Ανοίγει λίγο αργά αυτή η πόρτα. Πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, πάμε και 40, μισό. 38. 39. 40. Βγάζω το... Okay, βγάζω το δεξί μου χέρι, το οποίο δεν βοηθάει. Όμως, όπως στο 19 βγάζω το αριστερό χέρι και στο 40 το δεξί. Στο 19, θα το ξανακάνω μία το 19. 19. Όντως. Άρα πριν γιατί με σκότωσε αυτός. Πρέπει να βγάλω και τα δύο μου χέρια, μετά να αρπάξω την καραμπίνα και μάλλον το σκοτώνω. Οπότε πάμε για... Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο, εντάξει. Αυτό είναι το πλάνο, πάμε. Δεν πρέπει να σταματήσω, δεν πρέπει να σταματήσω όμως να το κάνω αυτό, γιατί μετά δεν είναι πιασμένο το ένα μου χέρι. Παιδιά, δεν έχω πάρει μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου, έτσι. Δεν σας κάνω πλάκα. Είμαι εδώ νομίζω 8 μέρες πλέον. Αλλά επιτέλους βγάλαμε άκρη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κάνω process ότι πρέπει να πατήσω και αριστερό κλικ και δεξί. Ενώ χρησιμοποιώ εγώ το 100% του κεφάλι μου για να μην μου πεθάνει το αυγό. Εντάξει. Αυτό είναι τώρα το δύσκολο πράγμα. Θα γίνει όμως. Εντάξει, είμαστε 16, 17, 18, 19. Τα κατάφερα λοιπόν. Δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα και απλά στο 20. Τέλος πάντων, ωραία, θα γίνει. Θα γίνει. Θέλω να ηρεμήσουμε. Ωραία, πάει το ένα χέρι. Το ένα χέρι είναι τελείως ελεύθερο. Πρέπει στο 40 να βγάλω και το άλλο χέρι. 39. 40. Ναι, αλλά πρέπει να το πάρω αυτό. Πού είναι? Πρέπει να το κάνω γρήγορα. Μπορώ να σκοτώσω αυτή την κότα. Μπορώ να φύγω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μετά απλά σηκώνομαι. Έχει κάποιο άλλο hint. Κάτι χάνω. Γιατί με έχει τριγκάρει τόσο αυτό το παιχνίδι, δεν έχω ιδέα. Αλλά. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω 40 να πάω να κλείσω το διακόπτη αριστερά γρήγορα. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί και όχι. Θα δείξει. Πάρω αυτό. Ωραία, έκλεισε το διακόπτη, δεν γίνεται. Πάμε να πάρω γρήγορα την καραμπίνα. Εδώ. Λοιπόν, παίρνω γρήγορα την καραμπίνα. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να το πάω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, ρε. Ίσως πρέπει να πατήσω το 40 και μετά να πάω στο 150 για να τερματίσω. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια φορά που θα το φτάσω 150, θα πάρω την καραμπίνα και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά. Θα δούμε. Πάμε. Εύκολο 150. Ωραία. Πάω εγώ εδώ. Θα έρθει αυτός. Μπορώ να του ρίξω. Έχω μια σφαίρα. Εν τω μεταξύ, πριν που έκανα έτσι, πετάχτηκε μια σφαίρα και δεν μπορούσα να ρίξω. Ωραία. Φοβάμαι να πάω εκεί μέσα, παιδιά. Θα γίνει κακό. Πατάω το κουμπί. Ωραία. Και φεύγω. Ή με σκοτώνει κάτι. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι άχρηστο τώρα. Είναι άχρηστο. Επίσης, αν κάνω αυτό, δεν θα το κάνω. Άστο. Μπορώ να πατήσω κάποιο κουμπί εδώ. Α, μπορώ να πάρω το αυγό. Πήρα το αυγό. Ωραία, μπορώ να το. Φοβάμαι να πατήσω κάτι, παιδιά. Θα σπάσει το αυγό. Να με κυνηγήσει. Ωραία, να δώσω κάπου το αυγό. Αυτό είναι το πρώτο ending που παίρνεις το αυγό και βγαίνεις. Και σε περιμένει ένα σεξ κοτόπουλο. Είχε και την ερώτηση εκεί πέρα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Απαντήστε μου στα σχόλια. Αυτά από μένα. Πατήστε εδώ ή εδώ αν θέλετε να δείτε κάτι άλλο. Δεν θα έχει σχέση με αυτό μάλλον. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και εμείς θα λέμε σε επόμενο βίντεο live stream. Αντίο σας.